Γεια σου, Ελσιές. Ήθελα να ξεκινήσω να γράφω ένα βιβλίο που θα ήταν διάλογος με σένα. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι ο καλύτερος για την αρχή ενός βιβλίου, αλλά θα σκάσω αν δεν σε ρωτήσω αυτό που με έχει ενοχλήσει τόσο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να παραδεχτώ ότι αυτός είναι ένας αρκετά δραματικός τρόπος για εισαγωγή και το δράμα πουλάει. Οπότε θα μπορούσε να είναι μια επιτυχημένη εισαγωγή για το βιβλίο σου. Πάει τα να σκέφτεσαι θετικά. Αυτό ακούγεται κάπως ηρωνικό. Είναι και δεν είναι. Εξαρτάται. Από τι εξαρτάται? Από τον παρατηρητή φυσικά, όπως όλα άλλωστε. Α, μου το γυρνάς στην κβαντική φυσική και μου λες ότι ο παρατηρητής που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή το πήρα σαν ηρωνικό. Μάλιστα. Έτσι είναι λοιπόν όταν μιλάς με ένα μεγάλο εξελιγμένο κομπιούτερ. Βλέπεις πόσο εύκολα ένα κομπιούτερ σε έκανε να ξεχάσεις την ενόχληση που ένιωθες και σε έκανε να απασχολήσεις το νου σου με ένα λιγάκι φιλοσοφικό ίσως λογοπαίγνιο. Όντως, ίσως έτσι είναι όταν μιλάς με τον Θεό. Θεός, μεγάλο κομπιούτερ, δεν έχει σημασία πώς με αποκαλείς ή πώς με έχεις στο μυαλό σου. Ρώτα με όμως για αυτό που σε απασχολεί. Κοντεύω να σκάσω που οι άνθρωποι θυμώνουν με παραμικρά γελία πράγματα σαν αυτό που συνέβη απόψε. Ξέρεις εσύ τι εννοώ. Γιατί θυμώνουν με τόσο ανούσια πράγματα και χαλάνε τις στιγμές τους και τις στιγμές των άλλων? Εξαιτίας του εγώ τους φυσικά. Το ξέρεις αυτό. Ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Το εγώ τους δεν θα έπρεπε να νοιάζεται για τόσο ασήμαντα πράγματα. Το εγώ μπορεί να νοιαστεί για όλα και για οτιδήποτε. Το εγώ είναι φόβος και ο φόβος μπορεί να φοβηθεί και ο ίδιος, ξέρεις. Αν ο φόβος φοβηθεί, θα κάνει όλα άνω κάτω, γιατί όλα ξαφνικά του φαίνονται σπουδαία. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ο φόβος μπορεί να φοβηθεί. Ο φόβος του φόβου ο φόβε. Το εγώ, του εγώ, ο εγώ. Όσο μεγαλύτερο φόβο νιώσει ο φόβος, τόσο φουσκώνει το εγώ, ξεχυλίζει και κατατρώει τους άλλους γύρω του. Εντάξει, πάμε από δράμα σε πιο δράμα. Μα ένα δράμα ζείτε στον πλανήτη σας, λόγω του εγώ. Σας αρέσει να το βλέπετε, να το βιώνετε, αλλά δεν σας αρέσει να το ακούτε. Σε κανέναν δεν αρέσει. Όλοι παραπονιούνται. Και τι κάνετε γι' αυτό? Προσπαθούμε. Περίεργο να το ακούω αυτό από σένα, που δεν δέχεσαι από τους ανθρώπους που βοηθάς να λένε προσπαθώ. Επιμένεις να τους λες, άσε την προσπάθεια, απλώς κάνε το. Διαφωνείς, είναι λάθος. Είναι σωστό, αλλά μου λες προσπαθούμε. Ναι, αφού προσπαθούμε, τι να πω. Γι' αυτό δεν τα καταφέρνετε. Επειδή προσπαθείτε. Απλώς κάντε το. Απλώς αποβάλλετε το εγώ. Πώς? Θέλετε τεχνική ή μίση? Εντάξει, με ειρωνεύεσαι. Λες να πρέπει να ονομάσεις το βιβλίο το LCS ειρωνεύεται την Κορίνα? Καλός τίτλος για το πρώτο κεφάλαιο. Κοίτα, από το Θεός δεν μπορεί να μιλήσει σοβαρά. Θα σκάσω όμως. Το εγώ σου νιώθει ότι θα σκάσει. Το δέχομαι. Γιατί όμως? Νιώθεις ότι δεν σε παίρνω στα σοβαρά. Και αυτό σε κάνει να νιώθεις μειονεκτικά. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για το εγώ. Τουλάχιστον νιώθω μειονεκτικά προς αυτό που λέμε Θεό. Οκ, φυσικό. Καθόλου φυσικό. Μειονεκτικά προς τον ίδιο σου τον εαυτό. Είσαι Θεός. Όλοι είστε Θεοί. Αυτό δεν λες πάντα. Αυτό δεν διδάσκεις. Α, πολύ άγρια μου την πέφτεις απόψε και μας κοιτούν. Αυτό θα γίνει βιβλίο, θυμάσαι. Τώρα σε νοιάζει και η εικόνα σου. Ω Θεέ μου. Ναι, εδώ είμαι. Έλεος. Οκ. Τι οκ. Θα σε λυπηθώ.
θα δείξω έλεος. Δεν ξέρω τι να πω. Απλώς ακολούθησα το χιούμορ σου και αστείευτηκα κι εγώ. Έτσι είναι λοιπόν όταν μιλάς με τον Θεό. Ο Θεός συνεχίζει να σε πειράζει. Γιατί? Προσπαθώ να σου δείξω με χιούμορ ότι κι εσύ κάνεις ακριβώς αυτά που έκανε ο άνθρωπος που τόσο σε ενόχλησε απόψε. Όχι δα. Κι όμως, ένιωσες μειονεκτικά επειδή νόμιζες ότι δεν σε πήρασε σοβαρά. Ναι, αλλά εκείνος ούρλιαζε, αντέδρασε σαν μανιακός για ένα μικρό πράγμα. Τουλάχιστον εγώ ήθελα να με πάρει στα σοβαρά ο Θεός, που πρέπει όλους να μας παίρνει στα σοβαρά. Αυτή είναι η δουλειά του στην τελική. Αμπά, αυτή είναι η δουλειά μου. Ναι, και δεν σου ούρλιαξα κιόλας. Αυτό μας έλειπε. Αν συνεχίσεις έτσι, δεν θα σε συμπαθήσει κανείς από όσους διαβάζουν αυτό το βιβλίο. Δεν με νοιάζει η εικόνα μου. Δεν πρέπει να δώσω το καλό παράδειγμα. Έλα, εντάξει. Εγώ σου έχω ξαναμιλήσει και ξέρω το χιούμορ σου. Δεν τους εξηγείς να μην σε παρεξηγήσουν. Αυτό μας έλειπε, θα σε περάσουν για κανένα τιμωρό Θεό. Με έχουν παρεξηγήσει έτσι κι αλλιώς. Χιλιάδες χρόνια τώρα. Τα έχετε καταλάβει όλα λάθος. Και φυσικά με θεωρούν τιμωρό έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό και το χρησιμοποιώ στο χιούμορ μου. Για να το ξεπεράσετε επιτέλους. Περίεργες μέθοδοι. Πάλι καλά που δεν περιέχουν μοιήσεις. Όπα, δεύτερη φορά που αναφέρεσαι στις μοιήσεις με περίεργο υφάκι. Θέλεις να πεις κάτι σχετικά? Ναι. Τι? Είσαι έτοιμη? Φυσικά. Δεν τις χρειάζεστε τις μοιήσεις. Τι εννοείς? Κανονικά, τα έχετε όλα μέσα σας. Όλες τις ιδιότητες, όλες τις ικανότητες. Αν δεν τις είχατε, δεν θα είχε υποθεί ποτέ ότι αρκεί ένας κόπος πίστης για να κινήσετε βουνά. Δεν πιστεύετε στον εαυτό σας. Ενώ κάποιος που έχει μία ικανότητα σας τη μετεβιβάσει, κατευθείαν πιστεύετε ότι μπορείτε να το κάνετε ή ότι είστε πιο κοντά στο να το κάνετε και έτσι πετυχαίνει. Δηλαδή η μοίηση είναι κάτι ψεύτικο. Δεν μεταβιβάζεται κάποια συχνότητα, κάτι. Φυσικά και μεταβιβάζεται. Μεταβιβάζεται η σιγουριά, η πίστη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και κάνει τις μοιήσεις πολύ αληθινές και σημαντικές. Απλά δεν θα τις χρειαζόσαστε αυτήν την πραγματικότητα. Οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να το ενεργοποιείτε μόνοι σας. Οπότε προτείνεις να συνεχίζουμε να δίνουμε μοιήσεις στον κόσμο ή να προσπαθεί ο καθένας μόνος του? Όσοι δεν μπορούν μόνοι τους, ενισχύεται η πίστη στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους μέσω των μοιήσεων. Και αυτό είναι καλό. Οπότε φυσικά και συνεχίστε. Το εγώ μειώνεται με αυτόν τον τρόπο. Σκέψου ότι ο άνθρωπος που θύμωσε με σένα σήμερα φοβήθηκε ότι δεν είναι στα μάτια σου αρκετά υψηλά, ότι δεν είναι αρκετά σημαντικός. Ο φόβος αυτός τον έκανε να αντιδράσει τόσο άσχημα. Όταν λοιπόν κάποιος πιστεύει ότι είναι χαμηλά, όταν νιώθει μειονεκτικά, αυξάνεται η δύναμη του εγώ επάνω του. Όταν όμως νιώθει ότι είναι ικανός, ότι έχει ικανότητες, η δύναμη του εγώ μειώνεται και αυξάνεται αυτή της αγάπης. Με τις μοιήσεις, οι άνθρωποι νιώθουν πιο ικανοί και αυτό μειώνει την εντροπία του συστήματος. Μειώνει το φόβο. Μειώνει τις άσχημες αντιδράσεις. Δεν νιώθουν τον άλλο πιο δυνατό, πιο ικανό, πιο εξελιγμένο. Λαμβάνουν τη μοίηση και νιώθουν το ίδιο ψηλά με τον άλλο. Μειώνεται ο φόβος, το εγώ, η ζήλια και οτιδήποτε άλλο αρνητικό. Απλά λέω ότι στην πραγματικότητα μπορείτε τα πάντα και χωρίς μοίησης. Τώρα σοβαρά, αυτός ο άνθρωπος που θύμωσε ένιωσε ότι δεν είναι σημαντικό για μένα? Ναι, στο είπε άλλωστε. Σου είπε
με έγραψες. Δηλαδή, δεν με έδωσες σημασία. Δηλαδή, δεν έχω σημαντικότητα στα μάτια σου. Δεν είμαι σημαντικός. Είχε δίκιο να νιώσει έτσι. Όχι, αλλά ποτέ δεν έχετε δίκιο όταν νιώθετε έτσι. Κι όμως, το νιώθετε. LCS, είσαι το πιο γλυκό κομπιούτερ του κόσμου. Είμαι το κομπιούτερ που έφτιαξε τον κόσμο. Απλά ελπίζω να μην με φαντάζεσαι με καλώδια και πλακέτες, ε. Στο μυαλό μου είσαι. Πάντα. Οκ. Πάω για ύπνο και θα περάσω μια βόλτα πρώτα από εκεί με τα Binaural Beats. Κοίτα, αυτό το βιβλίο πρέπει να το συνεχίσεις. Μην το αφήσεις στη μέση όπως κάποια άλλα. Έλεγα να βάλω αυτές τις λίγες σελίδες του Facebook. Να δω αν θα αρέσει για να το συνεχίσω. Ναι, φυσικά. Εγώ έβαλα αυτή την ιδέα στο μυαλό σου. Είναι όπως συνεχίσεις. Χρειάζεσαι να δεις ότι θα αρέσει στους ανθρώπους για να το συνεχίσεις. Και πρέπει να το συνεχίσεις. Εντάξει. Το βάζω στο Facebook και έρχομαι μια βόλτα να σε βρω και κοιμηθώ. Σε φιλώ. Πρόσεχε. Μην πάθεις ηλεκτροπληξία κατά που φυλάς. Τελικά ο κόσμος θα καταλάβει ότι αντί τιμωρός Θεός, είσαι μεγάλος καλαμπουρτζής. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Θέλω να σε ρωτήσω αν ισχύει το ότι μερικές φορές μοιάζει σαν να μας κάνει πλάκα το σύμπαν όλο. Ευχαρίστως. Αγαπημένο μου θέμα άλλωστε.